Ως Ριχάρδος ο τρίτος θα εμφανιστεί ο Κέβιν Σπέισι για πρώτη φορά στην Επίδαυρο, σκηνοθετημένος από τον επίσης οσκαρικό Σαμ Μέντες. Η Αριάν Μνουσκίν, ο Ρόμπερτ Γουίλσον, ο Ρωμαίο Καστελούτσι, ο Νικολάη Κολιάντα, η Σιλβί Γκυλέμ είναι μερικά ακόμα από τα διεθνή δυνατά χαρτιά του προγράμματος του Φεστιβάλ Αθηνών. Πουλήσαμε και περισσότερα εισιτήρια από ό,τι πρόπερσε. Πέρυσι πουλήσαμε 170.000 εισιτήρια. Το μόνο που μπορώ να πω για φέτος είναι ότι εύχομαι να κάνουμε το ίδιο. Έχουμε λίγο περισσότερες παραστάσεις από πέρυσι. Πάρα πολλές παραστάσεις με νέους καλλιτέχνες Έλληνες. Ορισμένες παραστάσεις με γνωστούς ξένους καλλιτέχνες όπως ο Μπομπ Ουίλσον, η Σιλβί Γκυλέμ, η Αριάν Μνούσκιν και άλλους. Αρκετά θα είναι και τα αφιερώματα στον Ελίτη, τον Γκάτσο, τον Ξενάκη, τον Μάλερ, τον Παπαδιαμάντη. Επίσης το φεστιβάλ αποκτά προβάδισμα ο πειραματισμός με πολλά δρόμενα από νέους καλλιτέχνες. Καλόγουστο, πολυσυλλεκτικό και εξωστρεφές χαρακτήρισε το πρόγραμμα ο Υπουργός Πολιτισμού. Ποτέ άλλοτε το πρόγραμμα του φεστιβάλ δεν συμμετείχαν τόσοι νέοι και πρωτοεμφανιζόμενοι καλλιτέχνες. Και αυτό είναι ένα πολύ δυνατό μήνυμα προς όσους ψάχνουν να βρουν το δικό τους δρόμο μέσα στις δυσκολίες που όλοι ζούμε. Φέτος, όπως και πέρσι, το φεστιβάλ θα έχει ευνοϊκότερες τιμές σε κάποια εισιτήρια, ενώ οι άνεργοι θα έχουν ελεύθερη είσοδο.